Για να χωρέσει όλες τις ταινίες που έρχονται στη μικρή, στη μεγάλη μάλλον οθόνη, έχεις κατηγοριοποίηση πλέον τις ταινίες αυτές. Πόσες κατηγορίες έχουμε? Δεν γίνονταν διαφορετικά. Έχουμε 5 κατηγορίες, γιατί οι ταινίες αυτής της εβδομάδας είναι το σύνολο 14. Κανένας δεν καταλαβαίνει βέβαια στο λόγο που είναι τόσες πολλές, αλλά αυτό είναι μια πολύ πολύ μεγάλη υπόθεση. Παραγωγικότατο λοιπόν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη. Αυτή την εβδομάδα έχουμε 3 βιογραφίες. Πρώτη βιογραφία, Έρωτας χωρίς αύριο, για τη ζωή ενός Δανού μουσικού που ερωτεύεται μια γυναίκα που θέλει να ανήκει σε όλους. Ευχάριστη καταγραφή της δανέζικης ροκ σκηνής και κουλτούρας. Τα 13 λεπτά ύστερα είναι η επόμενη ταινία μας, που δεν άλλαξαν όμως την ιστορία όπως λέει και ο τίτλος, και καταγράφει τη σχέση ενός δημοφύλακα που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Χίτλερ και αστόχησε κατά 13 λεπτά. Θα ήταν διαφορετική ιστορία, απλοποιημένη όμως καταγραφή, προσεγμένη παραγωγή, δυνατές ερμηνείες. Και μία ακόμα ταινία πάλι με τον Χίτλερ και άλλος Χίτλερ αυτή τη φορά λοιπόν, στη βιογραφία του Jesse Owens, του πρώτου Αφροαμερικανού πρωταθλητή των Ηνωμένων Πολιτειών που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου του 1936. Καλογυρισμένη, αλλά υπερβολικά προσεγμένη αγιογραφία του σπουδαίου αθλητή, αφού οι ίδιοι συγγενείς φρόντισαν να γυαλίσουν την ιστορία και το σενάριο. Λοιπόν, να πάμε στις καλλιτεχνικές προτάσεις. Να πάμε και στις καλλιτεχνικές προτάσεις, φυσικά. Αυτή λοιπόν την εβδομάδα έχουμε και καλλιτεχνικές προτάσεις και θα τις αναδείξουμε εμείς πρώτοι. Ο ψεύτης ήλιος νούμερο 2, η Έξοδος, είναι η συνέχεια του βραβευμένου με Όσκαρ ψεύτη ήλιου που στήχησε αρκετά εκατομμύρια, βγήκε υπερβολικά μεγάλη σε διάρκεια και γι' αυτό αναγκάστηκε να κοπεί σε 2 διαφορετικά μέρη. Το δεύτερο θα το δούμε σύντομα. Θεματική, λίγο ηθικοπλαστική, σαν sequel αυτή τη φορά, που οι σκηνές όμως μπορεί να εντυπωσιάζουν, στο σενάριο χάνεται λιγάκι η εστίαση. Επόμενη ταινία, ο Βασιλιάς που φεύγει με το μεγάλο βραβείο του τελευταίου γαλλόφωνου κινηματογραφικού φεστιβάλ της Αθήνας, υπερβολικής φλιαρίας γαλλική ταινία με νεύρο και πολύ δυνατές ερμηνείες από τους 2 βασικούς πρωταγωνιστές, καταγράφει έναν έντονο έρωτα μεταξύ ενός διπολικού και μιας γυναίκας στα όρια της κατάθλιψης. Διακρίνω μια κατηγορία εδώ που λέει κατηγορία εφήβων και νέων. Πού απευθυνόμαστε πλέον? Σίγουρα όχι σε μένα, φαντάζομαι όχι και σε σένα, αλλά σίγουρα έχει το κοινό τους. Θα δούμε λοιπόν τις ταινίες σε αυτή την κατηγορία. Θα ξεκινήσουμε με την εντυπωσιακή τρισδιάστατη ελεύθερη διασκευή του Ροβινσόνα Κρούσου, που κερδίζει η εικόνα πραγματικά τις εντυπώσεις και τους μικρούς μας φίλους. Η ταινία γεμάτη κλισέ, το ζήσε το ρυθμό, καταγράφει τον έρωτα ενός hip hop βιολιστή με μια χορεύτρια μπαλέτου. Εντυπωσιακές χορογραφίες, ρηχή όμως το σύνολό της. Τέλος, έχουμε τη live action μεταφορά του βιβλίου της Ζούγκλας που εντυπωσιάζει με την πραγματικά μεγάλη αληθοφάνεια σε τρισδιάστατη απεικόνηση σε διάφορες σκηνές, αλλά και στην υπέροχη ερμηνεία του νεαρού ηθοποιού. Μάλιστα. Νομίζω αν είμαστε έτοιμοι στο σημείο αυτό, μπορούμε να δούμε ένα απόσπασμα από το βίντεο κλιπ για το βιβλίο της Ζούγκλας. Very good thing that the critics have been responsible and guided the audience towards something that I believe is very life-enhancing and beautiful. It feels amazing because all of this work put together and then all like real animals, but they're really not real. It's just really cool how they do that. Και από το βιβλίο της Ζούγκλας, το δικό μας βιβλίο, στις ελληνικές προτάσεις θα περάσουμε. Χαιρόμαστε που είναι πάρα πολλές. Τόσες πολλές ταινίες πάνε πραγματικά, βλέπουμε σε μία εβδομάδα αριθμητικά. Τόσες πρεμιέρες. Ξεκινάμε με το Short Fuse, η ιστορία ενός κούριερ που θα ξυπνήσει ζωσμένος με μία βόμβα. Περιπέτεια καταδίωξης, με στοιχεία που θυμίζουν λίγο το Show. Εντυπωσιακό ρυθμό στην παραγωγή. Παρ' όλα αυτά έχει κάποια σεναριακά προβλήματα. Η ταινία έχει πάρως έντονες σκηνές δράσης, αξίζει να τη δείτε. Το ντοκιμαντέρ των νεόπτωχων που καταγράφει τη σύγχρονη κατάρρεια των Ελλήνων που οδηγήθηκαν στην εξαθλίωση. Μαζί με αυτή την ταινία και ένα ακόμα ντοκιμαντέρ, Ο πιο μακρύς δρόμος. Ένα ντοκιμαντέρ που συγκινεί με την απλότητα και την ικανότητα της Μαριάννας Οικονόμου να φέρει στην επιφάνεια τις ιστορίες 2 Έγκλησων μεταναστών στις φυλακές ανηλίκων του Βόλου. Μια διαφορετική ματιά στο μεταναστευτικό. Από ελληνικές ακόμα ταινίες έχουμε το Silent μαζί με την ταινία Καύσωνας που θα προβληθούν ως ένα δίπτυχο με αφορμή τη βράβευσή τους από τη Φιπρέση. Στο Silent απλά θα ήθελα να αναφέρω το ότι η ερμηνεία της Κίκας Γεωργίου είναι πραγματικά άξια προσοχής.
ένιωθα λοιπόν μετά από τέτοια υπερπαραγωγή, είσαι σε θέση να καταλήξεις σε πρόταση για αυτή την εβδομάδα? Κάτι έχουμε και για αυτή την εβδομάδα λοιπόν. Ξεχωρίζουμε τον εκλεκτό της νύχτας στην παραγωγή μιας ταινίας που, μάλλον στην παραγωγή αυτής της ταινίας, είναι και ένας Έλληνας παραγωγός, αξίζει να το αναφέρουμε. Το ατμοσφαιρικό θρίλερ λοιπόν φαντασίας που θυμίζει πάρα πολύ την τριλογία των βίντεο κλιπ των M83. Καταγράφει τη ζωή ενός παιδιού με υπερφυσικές ικανότητες που έχει κληθεί να πάρει μια σημαντική απόφαση για τη ζωή του. Αν εξαιρέσουμε την εύκολη λύση στο τέλος της ταινίας, η ταινία προκαλεί με δεξιοτεχνία ένα προσδιόριστο άγχος και αγωνία που και αυτό σε κάνει να θέλεις να βιώσεις το θρίλερ σε κάθε διάστημα. Να μην ξεχνάμε πάλι από την προηγούμενη εβδομάδα, έχουμε ακόμα το Λανόβια για όσους δεν το έχουν δει. Λοιπόν, Αλέξανδρε, πρωτού σε ευχαριστήσω, μάλλον να σε ευχαριστήσω και όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και απόψε, θα ολοκληρώσουμε με ένα βίντεο για την προτινόμενη αυτή ταινία. Police issued an Amber Alert for an 8-year-old boy. He was abducted from his home near El Dorado, Texas. It's time, you ready? Yeah. Call 911 with any information. Okay. Well, you know, I like working with the same people if I can. It makes the job easier. It gives you a shorthand. You know, I don't have to worry about people thinking I'm nice or a jerk or whatever. They just kind of know me. And it just kind of, it's efficient, you know? Mike and I mean, I don't know, it's too complex, really, you know. I think Jeff and I have some things in common, you know, we're both from the South, and I think that milieu and that atmosphere are kind of influences our aesthetic, the way we like to tell stories. So I feel really at home. Dad, it's okay.